Αξιέπαινη είναι η πρωτοβουλία 20 λαρισαίων εθελοντών, οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν ηλεκτρονική καταγραφή των φαρμάκων που υπάρχουν στις αποθήκες του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας. Στόχος τους είναι η καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των αποθεμάτων σε φάρμακα, ώστε οι εθελοντές ιατροί που προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους στους ανασφάλιστους να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου ποια είναι τα φάρμακα που υπάρχουν και σε ποια ποσότητα. Θέλουμε κάποια στιγμή, και ευελπιστώντας ότι την ίδια κίνηση θα κάνουν και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε ευρύτερη συνεργασία, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε φάρμακα όταν είτε εμείς έχουμε κάποια έλλειψη, είτε κάποιο άλλο κοινωνικό φαρμακείο χρειάζεται κάτι. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε η βάση δεδομένων να είναι ανοιχτή για όλα τα κοινωνικά φαρμακεία όταν ολοκληρωθεί με το καλό. Και από τη στιγμή που θα γίνει η αντίστοιχη κίνηση και από τα άλλα φαρμακεία, θα μπορούμε να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση κάθε φορά που κάποιος έχει έλλειψη. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί με την εθελοντική πρωτοβουλία 9 φορέων της Λάρισας, με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ανέργους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Οι 20 λαρισαίοι εθελοντές είναι μέλη των ενεργών πολιτών και έχουν να καταγράψουν και να ταξινομήσουν χιλιάδες φάρμακα τα οποία προέρχονται από δωρεές συμπολιτών και άλλων φορέων. Ποιες είναι οι ώρες που μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινό? Εδώ στο χώρο του ιατρείου είμαστε ανοιχτά καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος θέλει είτε να μάθει πληροφορίες, είτε χρειάζεται τη βοήθειά μας να τον εξυπηρετήσουμε με ιατρικές επισκέψεις ή φάρμακα, πρέπει να έρθει εδώ, να γίνει δικαιούχος του ιατρείου και από εκεί και πέρα να έχει την κάλυψη που χρειάζεται την ιατροφαρμακευτική.